Γιατί το έγραψες αυτό το έργο? Συνήθως, ξεκινώντας να γράφω ένα έργο, καταπιάνομαι με μία ιδέα, κάτι που μας απασχολεί ως κοινωνία. Και βέβαια το δικό σου δεν έχει καμία σχέση με ό,τι έχει γράψει στο παρελθόν, δηλαδή δεν είναι fantasy. Είναι ένα έργο κοινωνικό της αυτής πραγματικότητας, της διπλανής πόρτας, που μπορεί όντως να συμβαίνει, έστω και αν δεν υπάρχει αυτούσιος ο Αδάμ ή ο Μάνος. Είναι κάτι το οποίο μπορεί να συμβεί, μπορεί να έχει συμβεί και σίγουρα υπάρχουν δείγματα και στις ειδήσεις που βλέπουμε και μπορεί κάτι να ξέρουμε από γύρω μας. Οπότε θεώρησα σωστό, έστω και αν πλέον ζούμε σε μία περίοδο αλλαγής, να υπάρχει ένα τέτοιο κείμενο. Καταρχήν δεν το ξεκίνησα ως με έναν σκοπό, που βγήκε πηγαία η ανάγκη, να συμβάλλω κι εγώ με ένα πιο ελάχιστο τρόπο και ποσό σε αυτή την δύναμη αλλαγής, η οποία αντιμετωπίζει και δέχεται ισχυρές αντιθετικές δυνάμεις και πιέσεις. Οπότε θεώρησα ότι ένα τέτοιο κείμενο μπορεί λίγο να βοηθήσει αυτή την όθηση και πραγματικά βλέποντας τις πρόβες τον τελευταίο καιρό θεωρώ ότι έχει πάρει έναν εξαιρετικό δρόμο στη σκηνοθεσία του Βαλεντίνου και με τους υπέροχους ηθοποιούς μας, οι οποίοι έδωσαν στους χαρακτήρες πολλά περισσότερα από τους έδωσα εγώ γράφοντάς τους. Θα το δούμε. Εγώ λέω τη δική μου άποψη, έχοντας δει δύο πρόβες και έχοντας μείνει κατενθουσιασμένος με όλους. Οκ. Okay. Αδάμ, Νίκο. Εγώ είμαι Αδάμ. Α, παιδιά. Άρα ο Νίκος είναι ο Μάνος. Μάλιστα. Εύκολο. Ο ρόλος είναι γενικά το όλο. Ο ρόλος είναι ένας πολυφασμικός, θα έλεγα. Πολυπαραγωγικός, δεν ξέρω πώς να το θέσω. Βλέπουμε πάνω στη σκηνή ότι έχει μία γκάμα συναισθηματικών αντιδράσεων. Συναισθήματα πολλά, διαφορετικοί, όχι χαρακτήρες για την ακρίβεια, ένας χαρακτήρας απλά είναι, έχει όχι πολλά πρόσωπα να πω, αλλά έχει πολλά, βγάζει πολύ, πολύ συνέστημα. Τη μία έτσι, την άλλη έτσι, την άλλη έτσι. Και αυτό φταίει φυσικά το οικογενειακό περιβάλλον που έχει ο Αδάμ. Μάνο, Νίκο. Είναι δραματικό, είναι κωμικό. Βασικά είναι δραματικό, αλλά με κωμικές νότες, θα το έλεγα. Ο Μάνος από μόνος του είναι ένας χαρακτήρας εύθυμος, οπότε εξελίσσεται μέσω της συναισθηματικής πορείας του Αδάμ. Γενικά είναι ένα άτομο εύθυμο, νεαρό, οπότε αντιλαμβάνεται τη ζωή λίγο πιο παιδικά. Στη μαμά σου να πάμε. Είναι δική μου. Α, είναι δική μου. Δεν το μπερδεύω, δεν το ξέρω. Του δόξα, εντάξει, οκ. Κάτσε να δω. Δεν φαίνεσαι κακιά. Αυτή τη στιγμή δεν φαίνεσαι κακιά. Μόλις το δω, θα σου πω μετά. Είναι τόσο κακιά. Ναι, δεν θέλει με τίποτα να αποδεχτεί την διαφορετικότητα ή τις επιλογές, μάλλον του παιδιού της. Με τίποτα λόγω της κοινωνίας, όπως έχει μεγαλώσει και κηρύσει πόλεμο. Απόλεμο, θα είναι σε τέτοιο σημείο. Ναι, ναι, αλλά δεν το παρακάτω, πρέπει να το δείξω. Όχι, όχι, δεν θα έρθει παρακάτω. Μέχρι εκεί, δεν είναι τάφος. Τάφος, οκ. Κορίτσια, τι παίζετε εδώ, τι ρόλο, τι κάνετε? Είμαι η Δήμητρα, η κολλητή φίλη εδώ του αγοριού, του Μάνου. Επειδή ως γνωστόν δείξα μου το φίλο σου να σου πω ποιος είσαι, είμαι και εγώ πάρα πολύ χαρούμενος άνθρωπος. Okay. Προσπαθώ να αντιμετωπίσω τη ζωή έτσι όπως την αντιμετωπίζει και ο Μάνος. Είμαι πολύ αυθόρμητη, παρορμητική. Δεν ελέγχω τον εαυτό μου, τα συναισθήματά μου. Βέβαια, προσπαθώ να ελέγξω τον Μάνο όταν βλέπω ότι πάει να ξεφύγει ή δεν ελέγχει τον εαυτό του. Είναι αυτό που δίνουμε καμιά φορά συμβουλές, ενώ εμείς οι ίδιοι δεν το κάνουμε. Γνωστό, ναι. Εντάξει. Αυτό, είμαι στο πλάι του, ακόμα και μακριά όταν είμαι με πάλι δίπλα του. Τον σκέφτομαι, τον υπολογίζω, τον βοηθάω όσο μπορώ. Αυτά. Εγώ κάνω την Κατερίνα. Δεν μπορώ να πω πολλά, για τον ρόλο μου τίποτα. Είναι κομβικό πρόσωπο. Είναι γειτόνισά του, γνωρίζω του Αδάμ και τη μητέρα, γνωρίζονται χρόνια. Επιλογή τη μητέρα. Έχουν φιλικέ σχέσει. Άρα το κρατάμε μυστικό αυτό. Ναι, δεν μπορώ. Αφού γνωρίζονται χρόνια, είναι γειτονιά αυτό. Όχι. Οκ. Μυστικό λοιπόν. Ναι, πολύ επισκινή. Ευχαριστώ πολύ.